σοσιαλδημοκράτες πιο καλά και πάει λέγοντας, αυτός ήταν ο σχεδιασμός, οι κυβερνήσεις δεν θα αλλάξουν. Επομένως, χρειάζεται και από τη δική σου πλευρά ο ρεαλισμός που λένε πολλοί. Ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε για ευρωεκλογές. Άρα μιλάμε και για ταυτόχρονες εκλογές σε όλη την Ευρώπη. Να. Άρα λοιπόν οι συσχετισμοί μας αφορούν, μας ενδιαφέρουν ως μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Άρα λοιπόν μπορεί την επομένη να είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία το να δείτε την αριστερά όπως όλα δείχνουν να διπλασιάζει τις δυνάμεις της. Είναι δηλαδή μια πολιτική διεργασία η οποία έχει ξεκινήσει. Η οποία θα ενταθεί κατά τη γνώμη μου όταν βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Το πολιτικό ντόμινο των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών που θα υπάρξει στον ευρωπαϊκό χώρο, κρατήστε το αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Επειδή θα κερδίσει σε μια χώρα μια άλλη δύναμη. Δεν θα είναι μόνο σε μια χώρα, διότι μίλησε και για τα αποτελέσματα στις άλλες χώρες. Όταν ξαφνικά λοιπόν δείτε, σας λέω, να αποτυπώνονται νέοι πολιτικοί συσχετισμοί. Θα είναι και μια άλλη δύναμη είναι, όμως, όπως θα είναι μια πριν. Θετική παρακαταθήκη. Μισό λεπτό, Δημήτρη, ξέρετε, αλλά προσέξτε γιατί σας ρωτάω, γιατί είχαμε και μια άλλη χώρα. Να ξεφύγουμε λίγο από το εκλογικό αποτέλεσμα, να δούμε λίγο τι. Να ξεφύγουμε, αλλά επειδή υπήρχε και μια άλλη χώρα που έχει άλλη κυβέρνηση. Και θα έλεγα για πιο σχηματικά αριστερή από εσάς. Η Κύπρος. Κοιτάξτε πώς θα την αντιμετωπίσετε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Λοιπόν, πριν, για πριν λες. Αυτό λέω. Δεν έπαθε τίποτα η Ευρώπη επειδή ήταν ο Χριστόφιας, ας πούμε. Ίσα-ίσα. Με ποιο πρόγραμμα. Με ποιο πρόγραμμα. Και ο Χριστόφιας διαπραγματεύτηκε. Την προηγούμενη φάση. Την τραγωδία. Κυβέρνηση δεν ήταν. Δεν ήταν ο Χριστόφιας. Δεν ήταν ο Χριστόφιας. Δηλαδή, το να τα βάζουμε όλα στο μίξτερ. Μισό λεπτό. Το να τα βάζουμε όλα στο μίξτερ τώρα και να βάζουμε, ας πούμε, όλα στο ίδιο καλάθι είναι σαν και αυτό που κάνει ο Θοδωράκης με το ποτάμι. Α, είναι. Που τα ρίχνει όλα. Λοιπόν. Αλλά και τότε αυτό είναι. Να κλείσει. Αυτό είναι. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα αλλάζουμε θέμα. Δεν πειράζει, βάλετε ένα στοιχείο. Την προηγούμενη εβδομάδα παρομοίασα αυτή την προσπάθεια ακριβώς σαν τον καταναλωτή που μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και πάει και βάζει, ας πούμε, προϊόντα που έχουν διαφημιστεί τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, μπορεί να βάλεις από μέλι μάνης μέχρι, ας πούμε, σαρδέλες καλονής. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους. Να ανησυχείτε. Κοιτάξτε να δείτε, ήμουν σίγουρο ο κύριο Οικονομόπουλο. Θα έλεγε αυτό. Μα όπως αντιδράτε, και αν δεν έλεγα Σκουλέτη, τίποτα, θα λέγεται αμήχανος ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στην εμφάνιση. Όχι, αλλά αντιδράτε, αντιδράτε με έναν τρόπο που είναι φοβικός. Όχι, τώρα που πάμε να πούμε μια πολιτική τοποθέτηση. Τώρα που κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση, σημαίνει ότι φοβάστε. Σα λέω λοιπόν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά κάποια στιγμή πολιτική κάνουμε. Πρέπει να μην κρυβόμαστε και να λέμε τα πράγματα. Αλλά κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία. Δεν μπορεί κανείς να τα αποφύγει. Το πρώτο ερώτημα είναι, το οποίο δεν απαντάει η κυβέρνηση. Απέτυχε ή δεν απέτυχε αυτό το μνημόνιο. Απέτυχε ή δεν απέτυχε. Θα πάμε σε ευρωεκλογές, θα πάμε σε μια νέα διαπραγμάτευση χωρίς να έχει απαντήσει ο κύριος Σαμαράς πάνω σε αυτό. Πέτυχε, λέει. Αξίζει, αξίζει να το πει αυτό, λοιπόν. Λέει. Να βγει και να πει στον ελληνικό λαό ότι επειδή πέτυχε αυτό το πρόγραμμα, εμείς θα το συνεχίσουμε. Να το πει λοιπόν. Δεν το λέει όμως. Πέτυχε, κύριε Πλεύρη. Αξίζει. Το πρόγραμμα. Αξίζει. Μισό, πέτυχε. Θα σας πω. Στο κομμάτι που είχε να κάνει με το μάζεμα των δημοσιονομικών πέτυχε, στο κομμάτι που ήταν οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν έχει πετύχει. Ωραία, κύριε Σκουλέτη. Είναι αυτό που λέει η σαφέστατη. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέβίωσε. Γιατί όχι, για να προλάβουν και οι άλλοι. Ελάτε όμως τον κύριο Κουτσούλη. Αξίζει η Ελλάδα μια διαφορετική αντιμετώπιση και μαζί και η ευρωπαϊκή λαή. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να τεθούν αυτή τη στιγμή. Αξίζει, χαιροπόρος δεν αξίζει. Πώς είναι το θέμα. Κοιτάξτε τι απάντησε έμεσα σε αυτό ο κύριος Πλεύρης. Λέει ποιος είναι ο άλλος δρόμος, δεν υπάρχει. Διότι ακριβώς είναι ο παδί του μονόδρομου. Είναι δογματικά προσανατολισμένοι ότι αυτή είναι η μοναδική πολιτική. Δηλαδή η πολιτική που θα κλείνει τα λουκέτα, που αυξάνει την ανεργία, που οδηγεί τον κόσμο στην κατάθλιψη, σε κάποιους σε αυτοκτονία. Αυτό μας λένε. Πάμε σε πολύ μεγαλύτερες συνέπειες. Υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι επιθύρες και ο λαός θα του δώσει την ευκαιρία να εφαρμοστεί. Στο ίδιο θέμα, κύριε Πουτσούκο, υπάρχει άλλος δρόμος. Ο λαός θα δώσει αυτή την ευκαιρία. Και ποιος δρόμος μπορεί να είναι αυτός. Λέω λοιπόν...